ο ανασχηματισμός και ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης. Όσους ανασχηματισμούς και να κάνει μια αποτυχημένη κυβέρνηση, η οποία κυβερνά παράνομα, διότι δεν υπάρχει φεξίσταση στις Βουλή σε σώμα, δεν μπορεί και δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί ποτέ. Όλα αυτά συμβαίνουν για εσωτερική κατανάλωση του εκλογικού σώματος, το οποίο επί των ημερών μας θα μάθει τι συμβαίνει πραγματικά και πώς όλοι αυτοί οι προδότες που έχουν μηνυθεί για εσχάτη προδοσία από τον Αρτέμι Σόρα και η οποία μήνυση θα δικαστεί επί των ημερών μας και η ποινή είναι γνωστή σε αυτούς που πρόδωσαν ποια είναι. Όσες φορές και να αλλάξεις ρούχα, εάν δεν καθαρθείς σωματικά σε όλα τα μέρη και επίπεδα του σώματός σου, δεν γίνεται να είσαι καθαρός. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μία και ξεκάθαρη. Το μόνο που μπορεί να σας σώσει είναι ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης, ώστε να καταφέρετε κάποια χρονική στιγμή να μετουσιωθείτε σε ανθρώπους. Ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης είναι ένας από τους νόμους της Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος θα εφαρμοστεί πλήρως στην Ελληνοπολιτεία και είναι μέρος των 33 Ελλάνιων Πρωτοκόλων, τα οποία είναι η βάση με την οποία θα βγαίνουν όλοι οι πολιτιακοί νόμοι. Ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης όμως είναι και νόμος των Ελλάνιων Ηρώων, οι οποίοι εφαρμόζονται πλήρως από τον Ελλάνιο Ήρωα. Ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από ανθρώπους και από ήρωες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, εσείς δεν έχετε καμία ελπίδα να σωθείτε. Διότι έχετε αποδείξει με όλα αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχετε ψηφίσει και στη συνέχεια εκτελέσει, ότι δεν είστε άνθρωποι, πόσο μάλλον ήρωες. Όλοι εσείς που συμμετείχατε και συμμετέχετε σε κυβερνήσεις και στην Βουλή ως βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, δεν έχετε καμία ελπίδα σωτηρίας. Όχι γιατί το λέμε εμείς, οι απλοί πολίτες, αλλά γιατί εσείς κάνατε τις λάθος επιλογές. Εμείς οι Έλληνες άνθρωποι του δικού μας πλανήτη Γαία Δήμητρα, της δικής μας χώρας Ελλάς, σας απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά σας και αναλαμβάνουμε μόνοι μας τη διαχείριση της χώρας και του πλανήτη μας. Η δική σας θητεία ως διαχειριστές έχει λήξει. Είτε με ανασχηματισμούς, είτε χωρίς ανασχηματισμούς. Σας παραθέτω παρόλα τον νόμο της πλήρους επανόρθωσης. Νόμος της πλήρους επανόρθωσης. 1-1. Έχεις την ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να έχεις την ικανότητα της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης της πράξης σου. Πώς θα επανορθώσετε τώρα εσείς, βουλευτές, των τελευταίων δεκαετιών που ψηφίσατε νόμους που αγκάσανε τους συνέλληνες μου να αυτοκτονήσουν, θα τους αναστήσετε? Πάνω παρακάτω. 1-2. Έχεις την ελευθερία να βλάψεις όπως κάνατε, να αλλοιώσεις, όπως το κάνατε επίσης, να καταστρέψεις, ακόμα και να σκοτώσεις μερικό συλλογικό, σωματικά ή ψυχικά, μόνο όταν μπορείς να επανορθώσεις απόλυτα και ολοκληρωτικά αυτό που έβλαψες, αλλίωσες, κατέστρεψες ή σκότωσες. Μπορείτε να το κάνετε όλο αυτό? Φυσικά και δεν μπορείτε. 1-3. Ακόμη και η σκέψη για οποιαδήποτε αλλαγή στον υλικό, στο υλικό, στο ψυχικό ή πνευματικό επίπεδο που απευθύνεται σε ανθρώπους υπόκειται στον νόμο της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης. Η καλλιέργεια οποιασδήποτε σκέψης, επιθυμίας ή σχεδίου γίνεται χωρίς να τηρείται αυτός ο νόμος, είναι ήδη συνειδησιακός θάνατος. Και αυτό κάνετε όλοι εσείς που κυβερνήσατε, που ψηφίσατε, που προωθήσατε συγγραφείς άνοους να γράψουν ότι γουστάρουν και να καταστρέψουν τα μυαλά των συνελλήνων μας και τα δικά μας και τα δικά σας. Για να σας δω παρακάτω. 1-4. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών να αφαιρέσεις, να πάρεις, να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να το αντικαταστήσεις πλήρως και επακριβώς.
Και εσείς αντί αυτού τι έχετε κάνει, έχετε παραχωρήσει ακόμη και την εθνική μας κυριαρχία, χωρίς να έχετε αυτό το δικαίωμα, χωρίς να είστε νόμιμοι. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι λέει. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των πολιτών οι αποφάσεις σου να δημιουργούν ανεπαρόντες βλάβες στην οικονομία, στα κοινωνικά δρόμενα, στην παιδεία, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην ασφάλιση, στην πρόνοια, στην αυθονία, στην αισθητική και στην κοινωνική αρμονία. Όλα αυτά τα εγκλήματα τα έχετε πράξει και δεν κάνετε καν κινήσεις επανόρθωσης, πόσο μάλλον πλήρους επανόρθωσης. Γι' αυτό το λόγο πραγματικά δεν σας χωρά ο πλανήτης. 1.6. Είναι έγκλημα κατά της πολιτείας και όλων των μελών της κάθε παρέμβασή σου η οποία είναι ανεπανόρθωτη. Αυτό το έχετε κάνει όλοι. Όλες οι βλάβες που έχετε φέρει στον πλανήτη μας, στην χώρα μας, είναι ανεπανόρθωτες. Πώς θα τις επαναφέρετε, λοιπόν. 1.7. Η παράβαση του νόμου της πλήρους και απόλυτης επανόρθωσης σε θέτει εκτός του σώματος της πολιτείας της κοινωνίας. Σε οδηγεί στη θανατική καταδίκη τη συνειδητότητό σου. Εσείς έχετε παραβεί αυτό το νόμο. Οπότε καταλαβαίνετε και ποιο είναι το μέλλον σας. Κύριοι βουλευτές, πρώην νυν και αΐ, που νομίζετε ότι είστε στη Βουλή και κάνετε ότι γουστάρετε και σκοτώνετε τους ανθρώπους, σκοτώνετε τους πολίτες και νομίζετε ότι είστε στον απειρόβλητο. Η φυσική τιμωρία ανήκει στην πολιτεία και στους νόμους της, λέει παρακάτω. Βεβαίως, η Ελλήνων πολιτεία θα έχει και τιμωρία για εσάς και για όλους τους προδότες της πατρώας ουσίας και για όλους όσους έχουν παραβεί όλους αυτούς τους νόμους της φύσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο νόμος της πλήρους επανόρθωσης είναι μόνο για ανθρώπους και ήρωες. Εσείς δεν είστε ούτε άνθρωποι, ούτε ήρωες. Δεν έχετε λοιπόν καμία θέση στο δικό μας πλανήτη, ακόμα και το οξυγόνο που καίτε, το καίτε εις βάρος μας. Μπορείτε να πάρετε των αιματιών σας και να πάτε από εκεί που ήρθατε. Από το χάος, γιατί μόνο εκεί ανήκετε. Δύναμη φως.